Παραλογισμός με τις περισσότερες διαβάσεις πεζών στο παραλιακό μέτωπο του Ρεθύμνου, καθώς οι περισσότερες εξ αυτών έχουν ράμπα μόνο από τη μία πλευρά του δρόμου, με αποτέλεσμα ένα άτομο με αναπηρία που θέλει να διασχίσει το δρόμο να παγιδεύεται στάσιμο. Βρισκόμαστε μπροστά σε μία από τις διαβάσεις που κάνουν δύσκολη τη ζωή των ανθρώπων με αναπηρία, καθώς όπως μπορείτε να δείτε πίσω μας, περνώντας απέναντι βρίσκουν φρένο στο πεζοδρόμιο το οποίο δεν διαθέτει ράμπα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί φανταστείτε έναν άνθρωπο με αναπηρία να βρεθεί σε μία διάβαση και θα που έχει την ράμπα και να χρειαστεί να περάσει απέναντι, που δεν υπάρχει. Και οι αποστάσεις εκεί είναι μεγάλες. Σύμφωνα με το Σωματείο, έχουν επανειλημμένα θέσει το ζήτημα υπόψη των αρμόδιων, λαμβάνοντας απαντήσεις όπως τονίζουν προσχηματικές. Ισχυρίζονται ότι το πεζοδρόμιο είναι ψηλά, ότι είναι ψηλό το πεζοδρόμιο, και όντως είναι. Γιατί λέει περνούν φρεάτια από κάτω ή δεν ξέρω τέτοια. Αυτό νομίζω ότι είναι προσχηματικό, με την έννοια ότι υπάρχουν σημεία, δεν είναι στις διαβάσεις όλα αυτά, υπάρχουν σημεία που μπορεί να γίνουν καλές ράμπες και που δεν υπάρχει τέτοιο εμπόδιο. Ανυπόφορη φαίνεται πως είναι η καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία και σε άλλα σημεία, καθώς ακόμα και μια βόλτα στα στενά της παλιάς πόλης φαντάζει μακρινό όνειρο λόγω του όγκου των τραπεζοκαθισμάτων. Δεν είναι δυνατόν, ιδιαίτερα σε ορισμένους δρόμους, να είναι αδύνατο να περάσει άνθρωπος με αναπηρικό αμαξίδιο, αλλά ακόμα και πεζός σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορεί, δηλαδή πρέπει να κάνει ζιγ-ζακ μέσα στα τραπεζάκια για να μπορέσει να είναι προσπελάσιμο το δρόμος αυτός. Επίσης, εκτός των τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων, έχουμε δρόμους οι οποίοι είναι απλωμένοι πραμάτια στα πεζοδρόμια. Και τη στιγμή που αποτελούν πρόκληση διαβάσει τον παραλιακό δρόμο, ένα σύγχρονο σι-τρακ εγκαταστάθηκε στην παραλία του Ρεθύμνου και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται και το δεύτερο στο Γεράνι. Παρά την καθυστέρηση, πλέον τα άτομα με αναπηρία έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον μπάνιο τους με την εθελοντική βοήθεια των αβαγοσωστών της περιοχής. Να βοηθήσουμε με μια δύσκολη για τη χώρα μας κατάσταση γενικότερα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολο. Όποιος το βλέπει, με όποιες κινητικές δυσκολίες έχει, να έρθει να απολαύσει τη θάλασσα. Είναι γεγονός ότι φάγαμε 5 μέρες καύσωνα, φάγαμε και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά ευτυχώς μετά από πιέσεις καταφέραμε χθες να είναι έτοιμο για χρήση. Δηλαδή από χθες το επισκέπτονται τα άτομα με αναπηρία προκειμένου να απολαύσουν τη θάλασσα, το κολύμπι, την ψυχαγωγία τους, όπως όλος ο κόσμος.